Επειδή όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη τη χώρα αυτές τις ημέρες και ώρες περιμένουν πώς και πώς να γίνει επιτέλους η προκαταβολή της ενίας ενίσχυσής τους για το 2014, η οποία σημειωτέων ήδη καθυστέρησε αρκετά, αφού οι κυβερνόντες ανακοίνωναν στην αρχή ότι θα τα δώσουν τα χρήματα τον Οκτώβριο, η τελευταία πληροφορία που υπάρχει για το θέμα αναφέρει Πώ η διαδικασία δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε το τρίμερο 7 με 10 Νοεμβρίου που έχει ανακοινωθεί από τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη Πάρη Κουκουλόπουλο, αλλά θα πάει την άλλη μια εβδομάδα μετά και θα γίνει πληρωμή τη προκαταβολή στι 14 με 17 Νοεμβρίου. Σα το μεταφέρω ω πληροφορία χωρί επιφύλαξη και ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα. Βλέπετε η επίσημη κυβέρνηση δίνει τέτοια δικαιώματα να τις ασκούμε κριτική όταν δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Και αυτό φαίνεται πως γίνεται και αυτή τη φορά εμπέζοντας τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο της χώρας μας που δεν μπορεί να κάνει και τίποτα κόντρα στην κατάσταση που του φέρνουν ως ένα δυσάρεστο γεγονός. Τις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκδίδονται οι άδειε χρήσης νερού, αγροτικής χρήσης και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μαζί με τις επισυναπτόμενες αιτήσει ορίζει νέα κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία πλέον απαιτείται ο κωδικός από το Εθνικό Μητρό Σημείων Ιδροληψίας για τη χορήγηση και την τροποποίηση οποιασδήποτε άδεια χρήση ύδατος ή εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. Σύμφωνα με την ΚΙΑ, για τον καθορισμό της χορηγούμενης ποσότητας ύδατος, η αδειοδοτούσα αρχή θα λαμβάνει πλέον υπόψη τη χρήση των τελευταίων 5 ετών, όπως αυτή αναγράφεται στις σχετικές δηλώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. ενώ για αγροτικές χρήσεις που δεν είναι καταγεγραμμένες στο ΩΣΔΕ, η αδειοδοτούσα αρχή λαμβάνει υπόψη την αγροτική χρήση, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου παραγωγού. Σημειωτέων ότι για τις άδειε που έχουν εκδοθεί πριν το 2005, όπως ισχύει και έχουν κατατεθεί αιτήσει για εγγραφή στο Εθνικό Μητρό Σημείων Ιδροληψίας, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2014 οι ενδιαφερόμενοι υποχρεώνται μέχρι 30 Απριλίου του 2015 να υποβάλουν φάκελο ανανέωση τη άδεια. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 1 Νοέμβρη το βράδυ στο οικογενειακό κέντρο Grandes Sala η δεύτερη κατά σειρά συναισθίαση του συνεταιρισμού εγωπροβατοτρόφωνο μου πιερίας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκ μέρου τη Αντιπεριφέρεια ο Περιφερειακός Σύμβουλο Δημήτρη Τσιμήτρη και Επιστημονικό Σύμβουλο της Αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Ρουκάς, ο Προϊστάμενος του Τμήματο Κτηνιατρικής Υπηρεσία Πιερία Τάσο Βουλτσίδη, δημοτική Σύμβουλοι. Φυσικά, οι συνεταιρισμένοι κτηνοτρόφοι μέλη αυτή τη οργάνωση με τι οικογένειέ του, πολλοί φίλοι, καθώ και εκπρόσωποι επιχειρήσεων και οργανώσεων που συνεργάζονται εύρυθμα με το συνεταιρισμό αυτό. Ο πρόεδρο του συνεταιρισμού Εγωπροβατρόφωνο Μου Πιερία Κώστα Ανθόπουλο, μαζί με όλου του συνεργάτε του και το προσωπικό του, φρόντισα για την υποδοχή των παρευρισκόμενων και την άψογη διοργάνωση τη εκδήλωση. Σε μήνυμά του προ του παρευρισκόμενου, ο κύριο Ανθόπουλο, και αφού καλωσόρισε όλου, αναφέρθηκε στα επιτεύγματα τη οργάνωση που αριθμεί μόλι 2,5 χρόνια λειτουργία και ύπαρξη και στη σκληρή δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ενώ διαφαίνεται πω ο πύχη καθημερινά ανεβαίνει ολοένα και πιο ψηλά. Μουσική, χορό και τραγούδια στη συνέχεια μέχρι τι πρώτε πρωινέ ώρε έδωσαν την ευκαιρία σε όλου να διασκεδάσουν και να ξεφύγουν από τη σκληρή καθημερινότητα. Σύμφωνα με ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει προγραμματιστεί για τι 6 Νοεμβρίου η εκδίκαση προσφυγή τη Ελλάδα για αποκλειστήσεις ενισχύσεις του αμπελοεινικού τομέα ύψους 27 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2001. Ειδικότερα το 2001 η Επιτροπή απέκλεισε από την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένες δαπάνες που πραγματοποιήσει η Ελλάδα στο πλαίσιο του καθεστώτος του δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το οικονομικό έτος 2006 ύψους περίπου 24 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα του ίνου για διαπιστωθήσει αδυναμίε σε βασικού ελέγχου και έλλειψη στην κατάρτιση και την πρόσβαση στο αμπελογικό μητρό ύψου περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Γενικού Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει το καθεστώ ενιαία ενίσχυση εντάσσεται στο πλαίσιο τη κοινή γεωργική πολιτική, το οποίο θεσπίστηκε με μια σημαντική μεταρρύθμιση το 2003. Η νέα ΚΑΠ συγκέντρωσε κατά μεγάλο μέρο τι διάφορε άμεσε εισοδηματικέ ενισχύσει για γεωργού οι οποίε προβλέπονταν στο πλαίσιο τη παλιά ΚΑΠ σε μια ενιαία ενίσχυση αναγεωργό. Εν αντιθέσει προ τι προηγούμενε άμεσε ενισχύσει που συνδέονταν με το προϊόν, το δικαίωμα ενιαία ενίσχυση στηρίζεται στι γεωργικέ εκτάσει. Κάθε αγρότη λαμβάνει δικαίωμα ενίσχυση αναεκτάριο. Η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται με διαίρεση του ποσού αναφοράς ή, ή του τριετή μέσου όρου των συνολικών ποσών άμεσων ενισχύσεων που έλαβε ο Γεωργός 2000 έως 2002 με το μέσο αριθμό εκταρίων τα οποία κατά την περίοδο αυτή έδωσαν δικαίωμα στις άμεσες ενισχύσεις. Ο αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι ίσως προς το μέσο αριθμό εκταρίων για να διευκολυνθεί το έργο των εθνικών διοικήσεων σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού των κτηνοτροφικών εκταρίων, τα κράτη-μέλη μπορούσαν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την κτηνοτροφική έκταση που είχε δηλώσει ο Γεωργός στην αίτηση στρεματικής ενίσχυσης για το 2004.